τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Φώτη Κουβέλη. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή σας ημέρα. Και καλή δύναμη και καλή δουλειά, κύριε σας Κουβέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας και ξεκινάμε με την σύλληψη των δύο στρατιωτικών και την παραπομπή τους στο τουρκικό δικαστήριο. Υπάρχει κάποια εξέλιξη, κύριε Κουβέλη? Είναι ένα θέμα για το οποίο έχουμε αναπτύξει αρκετές πρωτοβουλίες στο διπλωματικό επίπεδο και στο επίπεδο των στρατιωτικών ηγεσιών. Πρόκειται για μια υπόθεση η οποία φέρεται να αφορά στην διέλευση σε τουρκικό έδαφος δύο στελεχών των ενόπλων δυνάμεών μας. Και λέω φέρεται διότι είναι ένα ζήτημα για το οποίο πρέπει να αποδειχθεί. Σε κάθε περίπτωση αυτή, εάν έχει συντελεστεί η διέλευση, προφανέστατα δεν είχε την πρόθεση από τη μεριά των δύο Ελλήνων στρατιωτικών να εισέλθουν παράνομα σε ξένο έδαφος, και τούτο στηρίζεται στα εξής στοιχεία. Δεν επιχειρεί κανένας να μπει σε ξένο έδαφος από πρόθεση όταν έχει τα διακριτικά του, όταν έχει τη στολή του, όταν έχει τον οπλισμό του. Επιλέγει άλλες διαδικασίες όταν θέλει να κάνει αυτή την ενέργεια της παρανόμου εισόδου σε μια άλλη χώρα. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι αυταπόδεικτο, είναι ότι είχαμε μια πάρα πολύ χαμηλή νέφωση. Είχαμε χιονόπτωση. Κατά συνέπεια, τα όποια όρια είχαν διασαλευθεί αναφορικά με την δυνατότητα να τα διακριβώνει εκείνος ο οποίος έκανε την περιπολία. Και το τρίτο που πρέπει να πω, ότι εάν ήσαν άλλες οι συνθήκες, κάτω από άλλες καταστάσεις και άλλες σχέσεις με τη γείτονα χώρα, θα ήταν ένα περιστατικό που θα έμενε ως περιστατικό και τίποτε περισσότερο. Υπουργέ μου, θεωρείτε ότι υπάρχει περίπτωση, όπως διαβάζουμε σε αρκετά δημοσιεύματα, η επιστροφή των δύο Ελλήνων στρατιωτικών να μπει αντιπαραθετικά με τους 8 Τουρκούς? Κοιτάξτε, πιστεύω και ελπίζω ότι οι τουρκικές δικαστικές αρχές, οι οποίες έχουν επιληφθεί και αύριο θα γίνει και η σχετική δίκη στο δικαστήριο της Αντριανουπόλεως, θα δουν τα ζητήματα, θα δουν το περιστατικό στις πραγματικές του διαστάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποφευθεί και στη βάση των ενεργειών και των προσπαθειών που γίνονται από την δική μας πλευρά, να αποφευθεί ο οποιοσδήποτε άλλος συμψηφισμός με ενδεχόμενες επιλογές της Τουρκίας και να μείνει ως ένα περιστατικό το οποίο είναι στις διαστάσεις που λίγο πριν σας ανέφερα, τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Επειδή πάντα στην πολιτική, πολύ περισσότερο στα εθνικά θέματα, υπάρχει πρόληψη. Στο κακό σενάριο, προφανώς το έχετε προσχεδιάσει, ποια θα είναι η αντίδρασή μας? Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι έχουμε τις σκέψεις μας, τους σχεδιασμούς μας, αλλά πιστεύουμε ότι δεν πρέπει, και γι' αυτό δουλεύουμε, να μην υπάρξει δεύτερη εκδοχή, δεύτερο σενάριο, όπως είπατε, κύριε Σαράντη. Ο Αμερικανός πρέσβης, ο κύριος Πάιτ, είπε: ανησυχώ για μια σειρά αθέλητων περιστατικών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Το να το λέει ο Αμερικανός πρέσβης κάτι σημαίνει? Κοιτάξτε, ο Αμερικανός πρέσβης είπε αυτό το οποίο αυτονόητα κανείς μπορεί να πιθανολογήσει. Δηλαδή, ένα τυχαίο γεγονός το οποίο δεν έχει στοιχείο πρόθεσης να αναδειχθεί ως ένα δυναμικό στοιχείο που θα κλιμακώνει κάποια ένταση. Εμείς πρέπει να σας πω ότι ως χώρα είμαστε μια ειρηνική χώρα. Δεν θέλουμε την κλιμάκωση των εντάσεων. Έχουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τα οποία υπερασπιζόμαστε στη βάση του εθνικού δικαίου και των όποιων συνθήκων έχουν καταγράψει με σαφήνεια τα όρια της χώρας. Δεν μπαίνουμε, για να προλάβω ένα ερώτημα, ούτε στην τρελή κούρσα των ανταγωνισμών στους εξοπλισμούς. Βεβαίως, έχουμε θωρακισμένη την άμυνά μας. Αυτό είναι το καθημερινό μας μέλημα. Είναι δύο λέξεις που έρχονται και κολλάνε. Εξοπλισμοί και αριστερά. Ακριβώς. Είναι αυτό το πάρτι, ο αγώνας δρόμου για τους εξοπλισμούς. Είναι πολύ μακριά από την αριστερά. Εσείς πώς θα το προσεγγίσετε? Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο μακριά. Δεν πρέπει να είναι μόνο μακριά από την θέση της αριστεράς. Πρέπει να είναι μακριά, θα έλεγα, και από τον καθέναν ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι η υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων ούτε αρχίζει ούτε τελειώνει και δεν τελειώνει ποτέ στην συμμετοχή της χώρας μας στην κούρσα των τρελών εξοπλισμών. Εκείνο το οποίο κάνουμε από θέση ευθύνης, από θέση σύνεσης, ψυχραιμίας και πολιτικής νυφαλιότητας
είναι να έχουμε θωρακισμένη την άμυνά μας και επαναλαμβάνω την άμυνά μας και είναι θωρακισμένη η άμυνά μας και μπορούμε να υπερασπιστούμε εξαιρετικά και αποτελεσματικά την απόλυτη ακεραιότητα της χώρας μας. Κύριε Κουβέλη, παραμένω λίγο στα ελληνοτουρκικά. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στους Δελφούς είπε «Χρειάζεται μια νέα στρατηγική έναντι της Τουρκίας, μια δυναμική ελληνική πρωτοβουλία ουσιαστικού διαλόγου για να ξαναδημιουργήσουμε τις ουσιαστικές γραμμές επαφής Αθήνας-Άγκυρας, οι οποίες σήμερα έχουν χαθεί». Σχολιώσατε. Δεν πρόκειται για νέα στρατηγική επιλογή και για νέα στρατηγική γραμμή. Η ελληνική κυβέρνηση, η εκπροσώπηση της χώρας μας από την ελληνική κυβέρνηση είναι πάντοτε υπέρ του διαλόγου και υπέρ της διευθέτησης των όποιων ζητημάτων αναδεικνύονται είτε επί υπαρκτού είτε και επί μη υπαρκτού ζητήματος, διότι έχουμε και τέτοια θέματα. Να πάμε τώρα στο θέμα του ανασχηματισμού και στο κύμα σχολείων που προκάλεσε η υπουργοποίησή σας. Σας γίνονται δύο ειδών κριτικές, κύριε Υπουργέ. Η μία από το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία που σας εγκαλεί ότι φύγατε, δεν ψηφίσατε πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους ρίξατε, και η άλλη από έναν άλλο χώρο που λέει ότι η ανανεωτική αριστερά δεν ταιριάζει έτσι στην λογική και στην προσέγγιση της και στην αισθητική της, αν θέλετε, με την πολιτική των ΑΝΕΛ. Πώς απαντάτε σε αυτά τα δύο σκέλη? Να ξεκινήσω από το δεύτερο για να σας πω ότι αυτοί που εμφανίζονται ως αυθεντικοί ερμηνευτές των θέσεων, των αρχών και των απόψεων της ανανεωτικής αριστεράς εξαιρετικά όψιμα ανακαλύπτουν το λόγο της ανανεωτικής αριστεράς για να υπηρετήσουν την δική τους σήμερα αντιπολιτευτική στάση. Okay. Θα σας έλεγα ότι όταν συνεργάστηκα, για παράδειγμα, ως πρόεδρος της τότε Δημάρ για να υπάρξει κυβέρνηση το 2012 με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και τότε ανανεωτική αριστερά ήμουνα και τότε ανανεωτική αριστερά ήμασταν όλοι εκείνοι που συγκροτούσαμε την δημοκρατική αριστερά. Το πράξαμε από θέση ευθύνης για να μην περιπέσει η χώρα στην κατάσταση και της τυπικής χρεοκοπίας. Και πάλι από θέση ευθύνης αποχωρήσαμε από εκείνη την κυβέρνηση με την βεβαιότητα, την πολιτική βεβαιότητα ότι έπρεπε η χώρα να αλλάξει σελίδα. Τότε και στο μυαλό σας την αλλαγή της σελίδας την είχατε με τον κύριο Καμένο? Όχι βέβαια. Γιατί έτσι ήρθε η αλλαγή της σελίδας. Η αλλαγή της σελίδας ήρθε με την πλειοψηφία που εξασφάλισε ο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργάστηκε με τον κύριο Καμένο προκειμένου να προκύψει το συγκεκριμένο κυβερνητικό σχήμα. Επ' αυτού όμως θα σας πω, και αυτό αφορά κύριε Σαράντη και εκείνο που πράξαμε τότε και αυτό που έπραξα τώρα. Η οποιαδήποτε συνεργασία και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΠΑΣΟΚ το 2012 δεν εσήμανε σε καμία περίπτωση ότι είχα εκχωρήσει ή είχαμε εκχωρήσει ακριβέστερα ούτε την πολιτική ούτε την ιδεολογική μας ταυτότητα. Έτσι λοιπόν αυτή η συνεργασία με τον κύριο Καμένο, και ας έρθω στο πολύ συγκεκριμένο, Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κύριος Καμένος, αναπληρωτής Υπουργός εγώ στο ίδιο Υπουργείο. Προφανέστατα η συνεργασία αυτή επιδιώκει να έχει το χρήσιμο, το ωφέλιμο αποτέλεσμα για το κυβερνητικό έργο και πάνω απ' όλα να έχει το χρήσιμο αποτέλεσμα για την υπόθεση της χώρας μας. Κοιτώντας όμως προς ούτε τα πίσω... τότε όμως, ούτε τώρα, έχω εκχωρήσει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε εγώ την πολιτική μας και ιδεολογική μας ταυτότητα στη συνεργασία με τον κύριο Καμένο. Είστε πιο κοντά με το ΣΥΡΙΖΑ πλέον από ότι ήσασταν το 2012. Κοιτάξτε, έχω πάντα την άποψη, την οποία δημόσια έχω πει και δεν είναι η πρώτη φορά, ότι στην Ελλάδα διαμορφώνονται δύο πόλοι. Ο ένας βαθύτατα νεοφιλελεύθερος και συντηρητικός και ο άλλος προοδευτικός. Ακριβώς η προσπάθειά μου όλον αυτό τον καιρό από την θέση του επικεφαλής της ενωτικής κίνησης Ευρωπαϊκής Αριστεράς ήταν να στηριχθεί και επιμένω να στηριχθεί και να αναπτυχθεί μέσα στην κοινωνία και στο πολιτικό επίπεδο και στο κοινωνικό επίπεδο η λογική, οι αξίες, οι θέσεις, οι πολιτικές διεκδικήσεις και η άσκηση συγκεκριμένης πολιτικής από τον προοδευτικό πόλο. Κύριε Κουβέλη, γιατί πιστεύετε ότι σας έγινε η πρόταση να μπείτε στην κυβέρνηση και στο συγκεκριμένο Υπουργείο? Πώς το εξηγείτε? Προσπαθώ να αντιληφθώ το ερώτημά σας. Η
πρόταση, αν αναφέρεστε σε αυτό, έγινε να αναλάβω το συγκεκριμένο Υπουργείο. Πρώτα να μπείτε στην κυβέρνηση και στη συνέχεια στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Ας τα ενοποιήσουμε. Βεβαίως. Διότι εκρίθη από τον Πρωθυπουργό ότι θα ήταν χρήσιμη η συμμετοχή μου ακριβώς για την προσφορά των συγκεκριμένων υπηρεσιών στην ασκούμενη κυβερνητική πολιτική. Και μάλιστα θα σας έλεγα σε ένα κρίσιμο Υπουργείο και η κρισιμότητα του Υπουργείου θέλω να πιστεύω ότι αναδεικνύεται ότι έχει σχέση και με την ευρύτερη κατάσταση, με τις νέες συνθήκες, αλλά και με τις συγκυρίες. Σε αυτό, με συγχωρείτε, Αναστασία μου, απλά για να το συνεχίσω. Σε αυτό το άνοιγμα λοιπόν προς την κεντροαριστερά, διάβαζα και τις δηλώσεις χθες του κ. Κουρουπλή που δήλωσε ο Υπουργός ο κ. Κουρουπλής, ότι σε αυτό το πλαίσιο του ανοίγματος στην κεντροαριστερά, εκεί ήταν και η δικιά σας πρόσκληση. Το ερώτημά μου όμως είναι, γιατί λέει ο κ. Κουρουπλής ότι η μετεκλογική σύγκληση με τις ευρύτερες δυνάμεις του χώρου της κεντροαριστεράς. Αυτοί που βγήκαν και σας πυροβόλησαν είναι ο κ. Θοδωράκης, η κυρία Γεννηματά. Πώς θα υπάρξει αυτή η σύγκληση, κ. Τσούκα? Κοιτάξτε, λίγο πριν σας είπα, κύριε Σαράντη, κάτι το οποίο θέλω να πιστεύω ότι δεν διέφυγε της αξιολόγησής σας. Ο προοδευτικός πόλος αναφέρεται σε δύο επίπεδα, και στο πολιτικό επίπεδο αλλά και στο κοινωνικό. Κατά συνέπεια, η όποια διεύρυνση του προοδευτικού πόλου πρωτίστως αφορά, με σηματοδοτήσεις, δεν τις υποτιμώ, με σηματοδοτήσεις, αφορά το κοινωνικό πεδίο και την αντανάκλαση που έχει το κοινωνικό πεδίο στη διαμόρφωση και του πολιτικού πεδίου. Και αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει ο κύριος Κουρουπλής για την ανάγκη αυτής της διεύρυνσης, προκειμένου να συγκροτηθεί, να αναπτυχθεί και να παρέμβει αποτελεσματικά προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και της χώρας ο λεγόμενος προοδευτικός πόλος. Υπουργέ, πολλά δημοσιεύματα, τα οποία έτσι τα είδαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες, συνδέουν την υπουργοποίησή σας με το ζήτημα του ονοματολογικού της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Ποια η θέση σας στο θέμα και τι απαντάτε σε όλο αυτό το σενάριο που σας θέλει να αναλαμβάνετε? Κοιτάξτε, έχω ακούσει διάφορα, αλλά πρέπει να θυμίσω ότι η άποψή μου, η θέση μου για την αντιμετώπιση του λεγόμενου μακεδονικού ζητήματος δεν είναι σημερινή, δεν είναι χθεσινή. Διατυπώνεται από εμένα, και όχι μόνο από εμένα, αλλά από την λεγόμενη και υπαρκτή ανανεωτική αριστερά, με την έννοια των δυνάμεων που εξακολουθούν να υπάρχουν της ανανεωτικής αριστεράς, χρόνια ολόκληρα. Κατά συνέπεια, δεν διετύπωσα κανέναν καινούριο λόγο αναφορικά με την αντιμετώπιση του λεγόμενου μακεδονικού. Αυτά τα οποία λέω σήμερα, τα είπα και χθες, τα έχω πει και στο παρελθόν, τα έχω πει και ως πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, τα έχω πει και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του τότε συνασπισμού. Έχω διατυπώσει την άποψή μου με δημόσιο λόγο, γραπτό και προφορικό. Κατά συνέπεια, όλες αυτές οι συνδέσεις που επιχειρούν κάποιοι να κάνουν, φοβάμαι ότι πρόκειται για ασκήσεις επί χάρτου και τίποτε περισσότερο. Οι θέσεις μου αυτές, θέσεις αρχής, έχουν την επικαιρότητά τους κατά τη γνώμη τους, σεμνύνομαι και τη σπουδαιότητά τους αναφορικά με την διεκδίκηση που έχει η χώρα μας να λύσει ένα ζήτημα το οποίο ταλαιπωρεί πάρα πολύ την υπόθεση του λεγόμενου μακεδονικού ζητήματος. Στη βάση συγκεκριμένων θέσεων, τι λέμε σήμερα? Ότι βεβαίως ο αλυτρωτισμός μακριά, ότι ο προσδιορισμός ενός ονόματος το οποίο δεν θα δημιουργεί συγχύσεις και όποια άλλα ζητήματα, και βεβαίως στο πλαίσιο μιας διεθνούς συνθήκης που οδηγεί στην αλλαγή και των όποιων συνταγματικών διατάξεων αναδεικνύουν αλυτρωτισμό από τη μεριά της ΦΥΡΟΜ. Δεν έχω πει τίποτε το καινούριο. Είναι πάγια η άποψή μου, αυτό στηρίζω, αυτό προωθεί ο Υπουργός των Εξωτερικών, αυτό προωθεί η ελληνική κυβέρνηση, τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Στις θέσεις του όμως είναι και ο κύριος Καμένος, ο οποίος είναι Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και αύριο, ως δύο υπουργοί στο ίδιο Υπουργείο, θα βρεθείτε και θα κάτσετε κάτω να το κουβεντιάσετε, λέω εγώ. Τι θα γίνει εκεί? Εκεί θα διεκδικώ να έχω την άποψη που έχω και τώρα και μου δίνεται τη δυνατότητα να την επαναφέρω. Ο κύριος Καμένος, από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω, έχει τις δικές του απόψεις, τις οποίες θα κρατήσει, προφανέστατα θα κρατήσει, αλλά ταυτόχρονα έχω και την βεβαιότητα ότι πρέπει να προωθηθεί η επίλυση του λεγόμενου μακεδονικού. Mm-hmm. Και να προωθηθεί για ποιον λόγο και να επιληθεί για ποιον άλλον λόγο.
να συνδέσω λιγάκι εκείνα που είπαμε λίγο πριν με αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι εμάς μας ενδιαφέρει καλή γειτνίαση και με χώρες οι οποίες έχουν ενταχθεί στο σχεδιασμό της Τουρκίας αναφορικά με την δημιουργία μιας σφαίρας επιρροής από την πλευρά της Τουρκίας και στην Αλβανία και στο Τέτοβο και στο Κόσοβο και γιατί όχι, κάτω από άλλους συσχετισμούς, ενδεχομένως η πρόθεση είναι παρούσα από τη μεριά της Τουρκίας και όχι μόνο της Τουρκίας για την επιρροή και την επίδραση με συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις και της ΦΙΡΟΜ. Ένας πρόσθετος λόγος που οδηγεί στην βεβαιότητα ότι πρέπει να επιληθεί το λεγόμενο μακεδονικό στη βάση όμως των προϋποθέσεων και των όρων που λίγο πριν σας ανέφερα για τον αλυτρωτισμό, για το Σύνταγμα, για τη Διεθνή Συνθήκη. Θα σας πάω σε ένα άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, την υπόθεση Νοβάρτης. Ήσασταν ο μικρός εταίρος της κυβέρνησης Σαμαρά, η οποία είναι και στο μικροσκόπιο, αν θέλετε, της δικογραφίας, ένα μέρος αυτής τουλάχιστον. Είχε υποπέσει κάτι στην αντίληψή σας? Πώς θεωρείτε ότι πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα της υπόθεσης Νοβάρτης? Υπάρχει σκάνδαλο? Εκείνο το οποίο είχε υποπέσει στην αντίληψή μας δεν είχε καμία σχέση, θα σας πω όμως, αφορά στο ίδιο ζήτημα, με όλα αυτά τα οποία αναδεικνύουν σκάνδαλο στην υπόθεση της Νοβάρτης. Τι είχε υποπέσει στην αντίληψή μας? Στην αξιολόγησή μας ακριβέστερα, ότι είχαμε μία υπερβολική φαρμακευτική δαπάνη, θα σας έλεγα πολλαπλάσια μεγαλύτερη από χώρες με ίσο πληθυσμό με το δικό μας, παράδειγμα Σουηδία, Νορβηγία, χώρες οι οποίες, αν θέλετε, είχαν και καλύτερο επίπεδο προσφοράς φαρμακευτικών υπηρεσιών. Εμείς είχαμε τεράστια δαπάνη και βεβαίως κοντά στο νου και η γνώση. Αυτή η τεράστια δαπάνη, η φαρμακευτική δαπάνη, σε ποια βάση είχε αναπτυχθεί? Θα σας πω κάτι και όχι για να χαριτολογήσω. Όταν πήγαινα εκπροσωπώντας τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο των συζητήσεων λέγεται και το εξής αστείο από τη μεριά των άλλων Ευρωπαίων. Πρέπει να είστε πολύ άρρωστοι στην Ελλάδα για να έχετε τόσο μεγάλη δαπάνη φαρμακευτική. Αυτό είχε υποπέσει στην αντίληψή μας και είχαμε τότε υποστηρίξει, είχαμε εισηγηθεί, είχαμε ασκήσει τη δική μας, αν θέλετε, πολιτική στο θέμα αυτό. Βέβαια ήταν μια συγκυβέρνηση να μειωθεί η φαρμακευτική δαπάνη, όχι σε βάρος του Έλληνα πολίτη, αλλά να εξορθολογιστεί. Διότι ο χορός των δισεκατομμυρίων δεν έχει καμία σχέση στο επίπεδο της φαρμακευτικής δαπάνης με τις φαρμακευτικές ανάγκες του Έλληνα και της Ελληνίδας πολίτη. Από τα 10 ονόματα κρατάω ένα, του κυρίου Πικραμένου. Όταν το ακούσατε, ο οποίος παραπέμφθηκε, πώς νιώσατε? Αποφεύγω τον οποιοδήποτε σχολιασμό και αξιολόγηση. Δεν εκδίδω εγώ, κύριε Σαράντη, προδικαστική απόφαση, ούτε κάνω προκριματική κρίση. Αυτά είναι ζητήματα και για τα οποία επιμένω ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν από την θεσμική πρόβλεψη, δηλαδή από την ελληνική δικαιοσύνη. Μάλιστα. Αναστασία. Ως ψύχρεμη φωνή πάντα στα πολιτικά πράγματα, έχουμε μία σκανδαλολογία κατά πολλούς. Έχουμε την υπόθεση Νοβάρτης, το ζήτημα με τις μίζες στο μετρό. Θεωρείτε ότι μπορεί να βγει κάτι από όλα αυτά σε επίπεδο κάθαρσης ή απλά είναι ένα πολιτικό πινκ-πονγκ? Δεν πρόκειται για πολιτικό πινκ-πονγκ. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι αυτές οι υποθέσεις έρχονται στην Ελλάδα και βρίσκονται μπροστά στην κρίση του Έλληνα πολίτη και βεβαίως και της ελληνικής δικαιοσύνης, ξεκινώντας από άλλες χώρες. Η Νοβάρτης ξεκίνησε από την Αμερική. Ο έλεγχος της Siemens, της υπόθεσης Siemens, επίσης από εκείνη την πλευρά ήρθε. Οι συγκεκριμένες διαφθορές, δωροδοκίες που υπήρξαν για το μετρό και όλα αυτά που πρόσφατα απεκαλύφθησαν δεν ήρθαν από την Ελλάδα, ήρθαν από τα γερμανικά δικαστήρια. Θέλω με άλλα λόγια να πω ότι δεν Από εκεί ήρθαν και τα λεφτά. Προφανέστατα. Έτσι φαίνεται. Διότι οι Γερμανοί ελέγχουν αυτά τα ζητήματα, διότι θέλουν να ελέγξουν τα χρήματα, τα λεφτά, κύριε Σαράντη. Περί αυτού ο λόγος. Μένω λίγο σε αυτό. Έρχεται στη Βουλή η συζήτηση που έχει να κάνει με τα βλήματα της Σαουδική Αραβία, στην οποία εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Εκ της θέσεώς σας, είστε στα έδρανα και πρέπει να πάρετε θέση. Τι θα κάνετε?
Θα πάρω θέση αφού θα δω συγκεκριμένα πώς ακριβώς έχει η υπόθεση. Μου ζητάτε να σας μιλήσω για ζητήματα τα οποία αφορούν στη λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου. Φαντάζομαι, δεν έχω όμως πρόθεση. Όλα περάσαν από το μυαλό σας πριν όχι μόνο από το μυαλό μου, αλλά και από την γνώση και από την συστηματική παρατήρηση. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει τίποτε εκεί στην προηγουμένη περίπτωση. Όπως δεν υπάρχει τίποτε και σε σχέση με εκείνο που επέλεξαν κάποιοι να καταθέσουν μία μηνυτήρια αναφορά για κάποια πρόσωπα της κυβέρνησης, αναφορικά ενδεχομένως λέει με κάποια δωροδοκία. Αυτό είναι αυτό που είπε η κυρία Γιάμα λίγο πριν. Το πινκ-πονκ το οποίο δεν επιλέγει η κυβέρνηση. Το πινκ-πονκ το επιλέγει η αντιπολίτευση. Υπάρχει ή δεν υπάρχει διασπάθηση του δημοσίου χρήματος με την Οβάρτης. Πρέπει ή δεν πρέπει να ελεγχθεί. Πρέπει, λέω εγώ. Υπάρχει ή δεν υπάρχει ζήτημα με το συνολικότερο θέμα της λαιλασίας του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος του ΑΕΠ από την διαφθορά. Υπάρχει ή δεν υπάρχει πρόβλημα από την παραοικονομία. Όταν όχι δικά μου στοιχεία, στατιστικά καταγραφόμενα, το 10% του ΑΕΠ είχε απορροφηθεί, είχε λαιλατηθεί από την μαύρη οικονομία, από τη διαφθορά. Προσθέστε και την παραοικονομία η οποία ήταν σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά, για να δούμε τελικά ο ιδρώτας του Έλληνα πολίτη της ελληνικής κοινωνίας που πήγαινε, ποιοι ενθυλάκωναν. Για να σας πω και κάτι περαιτέρω, κύριε Σαράντη. Ποιος αισθάνεται ιδιαίτερα ευτυχής, είτε θητεύει στην Α ιδεολογία ή στην Β, όταν το 1,5% του ελληνικού πληθυσμού ελέγχει το 47% του ΑΕΠ, του ακαθαρίστου εγχωρίου ελληνικού προϊόντος. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να κοιμάμαι ήσυχος με αυτό. Κύριε Κουβέλη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την κουβέντα σήμερα, την πρώτη τηλεοπτική σας εμφάνιση μετά την ανάληψη και των καθηκόντων. Και εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Νομίζω ότι και αυτοί οι οποίοι σας στηρίζουν, σε εισαγωγικά βάζω τις λέξεις, είτε δεν, η ευχή από όλους νομίζω είναι καλή δουλειά. Έτσι, είσαστε σε ένα πολύ κρίσιμο Υπουργείο, αυτό λέμε λοιπόν καλή δουλειά. Και προσθέστε και το καλό αποτέλεσμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.